Καταρχήν, ο κύριος Ζαπρίδη ζήτησε μια πολυγόρευτη ενημέρωση για την δημοσιοποιητική. Έχει το λόγο. Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε. Να κάνουμε μια ενημέρωση που πέσει και τη δημοσιοποιητική. Θα πέφτει το μικροφωνάκι, γιατί δεν αφήσει. Να πούμε κάποια πράγματα για τη δημοσιοποιητική, να ξέρουν οι δημοτικοί σύμβουλοι που βρίσκεται η κατάσταση, γιατί πολλά ακούγονται, πολλά λέγονται έξω. Μετά το δικαστήριο που έγινε στις 12 Δεκεμβρίου με τους συνοικιαστές, περιμένουμε να βγει η απόφαση για να δούμε πώς θα προχωρήσουμε. Το γύρω στις 10 Ιανουαρίου μας στείλανε ένα χαρτί ότι φεύγουν, πάρουν το συμβόλαιο, παρατάντα τα θερμοκήπια. Μας στείλανε να πάνε να τα παραλάβουν. Το Διοικητικό Συμβούλιο σύσσωμο πήγε στα θερμοκήπια. Δυστυχώς μέσα έχουν αφήσει πάνω από 80 τόνους σκουπίδια. Τα μηχανήματα δεν μπόρεσαν να βγουν να δουλεύουν γιατί έχουν κόψει τα ρεύματα και η κατάσταση μέσα στα θερμοκήπια είναι τραγική. Εμείς κάναμε μία έκθεση, τους καλέσαμε εγγράφους να παρευρεθούν μετά από 10 μέρες. Δυστυχώς δεν παρευρέθηκαν και τώρα θα τους στείλουν πάλι ένα εξώδικο για τις ζημιές που υπάρχουν στα θερμοκήπια. Αυτή τη στιγμή υπάρχει ενδιαφέρον από πολλές εταιρείες να νοικιάσουν εκ νέου τα θερμοκήπια ή να επενδύσουν ακόμα να κάνουν άλλα 10-20 στρέμματα θερμοκήπια εκεί στο γεωθερμικό πεδίο. Μέχρι στιγμής η κατάσταση αυτή είναι στη δημοσιοποιητική. Ευχαριστώ με την υπόθεση για τα χρέη που υπάρχουν από τους προηγούμενους νοικιαστές στα 65.000 ευρώ και 127.000 είναι οι νοικιαστές που ήταν μέχρι τώρα χρωστά, για να ξέρετε, γιατί πολλά ακούγονται έξω στα καφενεία.